Ήταν μια σύσκεψη στην οποία μετήχαν οι δήμαρχοι Κορινθίας, Αρκολίδος και Αρκαδίας κυρίως. Αυτές οι σκέψεις θα επαναλαμβάνονται κάθε 15 μέρες για να λύνουμε προβλήματα που παρουσιάζονται στην πορεία, στην εξέλιξη του έργου, και υπάρχουν πάρα πολλά τα προβλήματα. Τώρα βέβαια έρχεται και η Λυπητερή. Το κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι δεδομένο, είναι γνωστό από παλιά. Κάποιοι δήμοι δεν έχουν φροντίσει για την συγκέντρωση των αναγκαίων χρημάτων. Υπάρχουν και δυσκολίες σε δήμους, διότι όπως ξέρετε με την κρίση την οικονομική, κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς, αλλά με το λογαριασμό πληρώνει και τα δημοτικά τέλη και το φόρο και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά. Υπάρχουν δυσκολίες στους δήμους. Αυτά συζητάμε και βρίσκουμε τρόπο, αναζητούμε τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Το καλό είναι ότι η Κορινθία, η Αργολίδα και η Αρκαδία έχουν πλέον απαλλαγή από αυτόν τον μεγάλο βραχνά, και ζητήματα μερικότερα, όπως είναι τα ζητήματα που συμπλέονται με την Νότια Πελοπόννησο, όπου εκεί έχουμε προβλήματα γιατί έχουμε καθυστερήσει ένα χρόνο την Σκάλα και την Καλλιρόη, τις μονάδες εκεί, και η καθυστέρηση οφείλεται στην αδυναμία των τοπικών δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Ιχαλίας Μελιγαλά να δώσουν προσβάσεις, άλλαξε ο νόμος και την πρόσβαση την έδωσε το Υπουργείο, και κάποια άλλα ζητήματα καταλήψεων αυτών των χώρων, όπως συνέβη στη Σκάλα, έχουμε καθυστέρηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Καλλιρόη θα δοθεί γύρω στις αρχές Ιουλίου, οπότε θα εξυπηρετεί η Μεσσηνία, και η Σκάλα θα δοθεί γύρω στις αρχές φθινοπόρου, οπότε θα εξυπηρετεί και η Λακωνία. Τονίζω σε κάθε ευκαιρία ότι για τη Λακωνία ένας δρόμος υπάρχει, να λειτουργήσει η Σκάλα. Η Παλιόχουνη δεν είναι δρόμος για την Λακωνία. Από πότε θα ξεκινήσουν να πληρώνουν οι δήμοι, από 21 Μαΐου? Από 21 Μαρτίου. Δηλαδή τα σκουπίδια που φέρνουν τώρα τα πληρώνουν. Ένα από τα θέματα που κουβεντιάσαμε προχθές είναι ότι στα σκουπίδια βρίσκουμε πολλά μπάζα και σταματάει το φορτηγό στην πόρτα. Τα μπάζα έχουν πολύ μεγάλο βάρος και το πληρώνουν οι δημότες. Άρα αναζητήσαμε τρόπους εδώ ώστε να ελέγχονται οι κάδοι και βεβαίως να ελέγχονται και τα απορριμματοφόρα πάρα πολύ, για να μην έρχονται υλικά τα οποία δεν περνάνε από τις πύλες. Από τις πύλες για να περάσει κάτι ελέγχεται εξονυχιστικά, δηλαδή απόβλητα κάθε είδους τα οποία δεν είναι συμβατά με τα σκουπίδια, δεν μπορούν να περάσουν μέσα. Οπότε πρέπει να παράδειγμα, είναι ραδιενεργά απόβλητα δεν περνάνε από τις πύλες. Καταλαβαίνετε. Μετά πρέπει να ξέρουν πού πάνε αυτά. Όταν το γυρίζει πίσω στο απορριμματοφόρο, που πάει. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δει με σοβαρότητα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα βλέπει. Για την ανακύκλωση, τι θα ακολουθήσει? Για την ανακύκλωση, εντός των ημερών, ξεκινάμε μια πάρα πολύ μεγάλη καμπάνια μέσω των τηλεοπτικών μέσων κυρίως, για να προωθηθεί η ανακύκλωση, να φέρουν οι δήμοι ως δυνατόν λιγότερα σκουπίδια. Άρα να πληρώνουν λιγότερα λεφτά.